Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλώ σα βρήκα. Χαρά μου και τιμή μου να είμαι κοντά σα. Καλώ ήρθες. Και ευχαριστώ ήρθες. για τα καλά σα λόγια. Λοιπόν, ε, καταρχήν, έτσι με την ιδιότητα του Προέδρου του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου, θα θέλαμε λίγο να μα δώσει αυτή την εικόνα που μα έρχεται από Σερβία ότι οι Σέρβοι αποφεύγουν, δεν θέλουν με τίποτα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία, Κοιτάξτε, καθώ χθε με είχε τηλεφωνήσει η κυρία Αγγέλη για να μην φιλοξενούμε σωστά στην εκπομπή σα, μετά μίλησα και με κάποιου Σέρβου και του έκανα την ερώτηση: Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν επιθυμείτε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Οι λόγοι είναι δύο σημαντικοί. Βλέπουμε τα χάλια σα. Ένα είναι <laughs> ένα είναι αυτό. <laughs> Θα σα τον αναλύσω. Ναι, ένα ναι. είναι αυτό, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, είναι δύο οι λόγοι κυρίω που στοχεύουν σε, ένα, ναι. σε μια κατεύθυνση. Πρώτο λόγο είναι ότι ακόμη θυμούνται. Και νιώθουν τον βομβαρδισμό. Ναι. Με άλλα λόγια, λοιπόν, οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε συμμετέχουν στον ΝΑΤΟ του βομβαρδίσανε. Μπράβο. Έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό δεν έχει στεγνώσει, δεν έχει φύγει από πάνω του. Και μάλιστα υπάρχουν και αρκετά κτίρια εκεί που θυμίζουν αυτή την κατάσταση mm -hmm. και μείναν συνειδητά από την κυβέρνηση. αφήσαν έτσι, με ναι, μνημεία ναι, ναι. Το δεύτερο επίση σημαντικό είναι ότι αυτό που το είπατε εσεί στα χάλια μα είναι ότι παρακολουθούν πολύ στενά γιατί ξέρετε την αγάπη των Σέρβων ναι. με την Ελλάδα. Ουσιαστικά mm -hmm. την νιώθουν χώρα του. Mm -hmm. Παρακολουθούν την κατάσταση τη οικονομία τη χώρα μα. Ότι τελικά το μόνο που μα έχει μείνει είναι ο αέρα που αναπνέουμε και αυτό δεν ξέρω ε, κατά πόσο. Ναι. Ότι η γη πλέον δεν μα ανήκει, οι τράπεζε δεν μα ανήκουν, όλα τα υπόλοιπα. Ότι πτωχεύσαμε, ξαναπτωχεύσαμε, ναι. χάσαμε περιουσίε. Ε, και όλα αυτά λοιπόν του αποθαρρύνουν Καλά, αυτό ναι, βέβαια, αν mm. θέλουμε να το βάλουμε κάτω, mm. ε, είναι και λίγο κακό του δικού μα κεφαλιού, διότι υπάρχουν και πολλέ άλλε χώρε που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Και πήγανε μια χαρά, αλλά κάνανε άλλη διαχείριση. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι και η Σερβία είναι τη Βαλκάνια. Με ναι, λόγια λοιπόν. Σωστό. <laughs> έχουν <laughs> την, ίδια <laughs> συγκρασία. <laughs> και, <κάτω>. και <laughs> με στόχο βεβαίω, που έλεγα ο Απότρο, είναι να έχουν την ελευθερία του. Ναι. Μαραλόγια. Και δεν έχουν ορθοποδήσει ακόμα. Γιατί και εμεί, εμείς, Πάνε αν αν καλά, κάποτε... οικονομικά να ξέρετε. Πάνε καλά. Ε? <laughs> αν, καλά. Ναι. αν κάποτε τα, τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα κάναμε υποδομέ και δεν τα κάναμε για Το 80 και το 90. Και δεν τα κάναμε συντάξει. Συμφωνώ. Δεν θα ήμασταν αλλιώ τώρα. Γιατί και αυτή, όπω είπα προηγουμένω, ναι. είναι ναι. ντάλε κουάλε, είναι τη ίδια φιλοσοφία. Με άλλα λόγια σου λέει, μπορεί να κατατήσουμε σαν του Έλληνε κι εμεί. Ναι. Οπότε άστο καλύτερα. Ναι, οπότε ναι. καλά <laughs> είμαστε Γι' αυτό και δεν καλοβλέπουν την, την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ενδιαφέρονται. Μιλάω για του απλού πολίτε. Πάμε στην, στο κομμάτι τη οικονομία όμω. Τη συμφέρει ή δεν τη συμφέρει. Γιατί ξέρω ότι είναι αρκετή, αρκετά μεγάλο ποσοστό ενό επιχειρηματικού κόσμου στην Σερβία, όπω και, και στα Δυτικά Βαλκάνια, που θέλουν την. την κοιτάξτε, επιδιώκουν. Υπά, υπάρχει μετά είναι το πολιτικό επίπεδο. Ναι, αντιλαμβάνονται και το πολιτικό διακύβευμα, το γεωστρατηγικό διακύβευμα. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Πάντω, ε, το θέμα των πολιτών και των επιχειρηματιών, mm -hmm. που βεβαίω ε, επιχειρηματικά τώρα κάποιοι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Λόγω τη κατάσταση με την Ρωσία, την εισβολή κτλ., mm -hmm. διότι είχαν συμφέροντα αρκετά με... και σχέση με ρώσικε εταιρείε, που εγώ έχω περιπτώσει Σέρβων οι οποίοι πουλάνε τα κίνητρα εδώ γιατί δυσκολεύονται εκεί. Ναι. Mm -hmm. οι... οι Σέρβοι θα έρθουν το καλοκαίρι εδώ στη Βαλτική. Βάσει Ετολισμό. μια τελευταία έρευνα που είναι πάρα πολύ σημαντική και ανακοινώθηκε όταν υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασία με τα έξι επιμελητήρια των Δυτικών Βαλκανίων, οι Σέρβοι πρόκειται να ξοδέψουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο στη χώρα μα. Πάντω συμ... έχουν αρχίσει να φεύγουν και να μην πηγαίνουν μόνο εδώ Χαλκιδικοί. Κατεβαίνουν και προ άλλε περιοχέ. Δηλαδή, γιατί. κατεβαίνουν στη Ρόδο, κατεβαίνουν σε νησιά. Ε, 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 βέβαια, είναι απλά τα πράγματα. Διότι, αν κάποιο από όλου αυτού που παίρνουν αποφάσει για εμά χωρί εμά δεν ταξιδεύει ποτέ εκτό συνόρων με αυτοκίνητο, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί διώχνουμε του Σέρβου και του Δυτικών Βαλκανίων τουρίστε προ τα κάτω. Διότι όταν πα, και θα σα πω προσωπική εμπειρία πριν δύο εβδομάδε και είναι τέσσερα αυτοκίνητα και έκανε 20 λεπτά. Σκεφτείτε λοιπόν να είναι 1.004 αυτοκίνητα και να περιμένουν 8 ώρε. ή να μην, να μην, ξεχνιόμαστε, γιατί έχουμε κοντή μνήμη πολλέ φορέ, mm -hmm. ότι πέρυσι κοιμόντουσαν οι Σέρβοι στα σύνορα του, των Ευζώνων, κοιμώντουσαν μέσα στο αυτοκίνητο για να περάσουν τα σύνορα σε 7 η ώρα, γιατί κλείναν στι 11. Σωστά. Κλείναν τι 11 ε, τα σύνορα και, ανοίγαν στι 7 η ώρα. Εγώ, εντάξει, εγώ φίλε Μα... Κώστα, πέρσι, πέρσι αυτό που φώναζα εδώ από το μικρόφωνο είναι ότι δεν μου το βγάζει κανεί από το μυαλό ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτή η ιστορία Εσκεμένη. γίνεται και επίτηδε. Ναι. Μου το είπατε, γίνεται... ναι, το θυμάμαι. Το γίνεται θυμάμαι εδώ Και, και επίτηδε, προκειμένου να κατευθυνθεί ένα, μια μεγάλη πελατεία από τα Βαλκάνια σε νοτιότερου προορισμού τη Ελλάδα. Μιλημένα, τιμημένα. Δεν ξέρω αν είναι εσκεμμένο ή όχι, αλλά είναι βέβαιο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι αρκετοί πλέον. Ενώ παλιότερα πάνω από το 80% μέναν στη Βόρεια Ελλάδα, σκέφτονται για να φύγουν προ τα κάτω γιατί βγαίνουν και φθηνέ πτήσει. Και λέει, εκεί που θα φάγω την ταλαιπωρια περιμενοντας ναι. περιμένοντα 5-8 ώρε στα σύνορα. Οι οποίε φθηνέ πτήσει μπήκαν από πέρσι Ναι, έτσι Πέρσι σύγχρονα. για πρώτη έτσι, φορά. Έτσι, έτσι ακριβώ. Έτσι δεν ναι. είναι τυχαίο. Πιστεύω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, ότι κάπου αποσκοπεί, έτσι. αλλά σίγουρα χάνουμε τουρίστε. Και, και πιστεύω ότι να το διορθώσουν, ίσως ναι. κάποιοι να ακούνε από αυτό το ραδιόφωνο, mm -hmm. το ραδιόφωνο σας, ότι να κάνουν κάτι τώρα. Όχι μόνο να το λένε σε προφορικό επίπεδο mm -hmm. και σε συζητήσεις ε, στα στρόγγυλα τραπέζια, mm -hmm. ότι πρέπει να ενεργήσουν. Δεν υπάρχει προσωπικό και καθυστερούν. Και το άλλο το τραγικό βέβαια, που το είχε και η Σερβία και το άλλαξε, είναι ότι στα σύνορα του Προμαχώνα mm -hmm. είναι ο Έλληνα και ο Βούλγαρος μαζί. Δηλαδή ουσιαστικά διπλασιάζουν τον χρόνο αναμονή ναι. γιατί πα δίνει την ταυτότητα στο Βούλγαρο, και περιμένει να δες... την εξετάσει ο Βούλγαρο, αφού τη δει και ανάποδε την ταυτότητα και σου ζητήσει και την άδεια κυκλοφορία και όλα τα υπόλοιπα πιστοποιητικά δεν ξέρω τι, και μετά πα στον Έλληνα. Και άλλοι περιμένουν. Ναι. Κάθεται ο Βούλγαρο, δουλεύει ο Έλληνα. Κάθεται ο Έλληνα, δουλεύει ο Βούλγαρο. Διπλασιασμό χρόνου. Mm. Το ίδιο κάναν οι Σέρβοι κάποια στιγμή στην, στα σύνορα με τα Σκόπια mm. και το καταλάβανε ότι διπλασιάστηκε η κίνηση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι, να είσαι ναι. μαθηματικό ή οικονομολόγο να το καταλάβει αυτό. Και το άλλαξαν και μεταφέραν του mm -hmm. Σκοπιανού πάλι στη θέση του και έτσι αποσυμφορήθηκαν τα σύνορα. Οικονομικέ σχέσει έχουμε με τη Σερβία. Δηλαδή, οι Έλληνε εμπεδίνουν στη Σερβία. Οι Σέρβοι στην Ελλάδα δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ε, γεγονό είναι ότι τα παλιότερα χρόνια πριν την κρίση ε, υπήρχε μια μεγάλη δυναμική των Ελλήνων σε μεγάλε εταιρείε στη Σερβία. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι και αυτό ήταν ένα κομμάτι των τραπεζών. Ελέγχαμε πάρα πολύ καλά το χρηματοοικονομικό κομμάτι, το οποίο οι τράπεζέ μα πλέον καταρχήν δεν είναι ελληνικέ. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον είναι ότι έχουν πουληθεί περισσότερε. Νομίζω έχει μείνει μόνο η Eurobank τώρα στην Σερβία. Ναι. Λοιπόν, άλλα λόγια λοιπόν έχει μειωθεί. Από την άλλη πλευρά, γιατί μιλήσατε για εμπορικέ συναλλαγέ, είναι περίπου στα 650 εκατομμύρια σε σχέση. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε ξεκινήσει, και ήταν ο λόγο που ξεκινήσαμε το Ελληνοσιακό Επιμελητήριο την ίδρυσή του, ήταν κοντά στα 350 εκατομμύρια. Mm -hmm. Βεβαίω είναι λίγα σε σχέση με αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Mm -hmm. Αλλά υπάρχουν κάποια εμπόδια. Ένα είναι ο ΦΠΑ, έτσι. Δηλαδή, ότι είτε στείλει προϊόντα, είτε φέρει προϊόντα, πρέπει να προπληρώσει το ΦΠΑ. Ενώ με τη Βουλγαρία mm -hmm. τα φέρνει εδώ, τα ξέρετε, άνθρωποι τη αγορά είστε. Λοιπόν. Ε, θεωρώ όμω ότι ανεξάρτητα και από αυτό υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων. Ε, αυτό είναι καλό. Ε, και μάλιστα αύριο έχουμε μία συνάντηση Τετάρτη με τον κύριο Σμιρλή Μασκαλί στο Υπουργείο, mm -hmm. όπου mm -hmm. θα γίνει μια τέτοια συζήτηση έτσι, για την εξωστρέφεια. Εμεί θα πούμε τι προτάσει μα που έχουμε. Οι εξαγωγικέ επιχειρήσει Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, ή μάλλον οι εξαγωγές μας προς Σερβία, σε τι επίπεδο είναι πλέον δηλαδή στο διμερές επίπεδο γιατί είχαμε παραδοσιακά με τους Σέρβους είχαμε μια, μια σχέση δούνε και λαβίν αρκετά ισχυρή ειδικά σε επίπεδο αγροτικών προϊόντων έτσι στο Πορτοκαλια πρωτογενή και τα λοιπά. Το, ναι, 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 πρωτογενή τομέα ναι. ε, αυτό που βρίσκεται τώρα σε τι φάση βρίσκεται τώρα και κατά πόσον ε, ένα δεύτερο ερώτημα παρεμφερές κατά πόσον όλο αυτό το σύστημα στην έχει επηρεαστεί. Από την τελευταία ενεργειακή κρίση και την πολεμική κρίση και πώ αυτό επηρεάζει, Πώ πώς μπαίνει η Σερβία στο κάδρο. Λοιπόν, ενεργειακή κρίση της Να πολεμικής. ξέρετε κάτι, η ενεργειακή κρίση έχει επηρεάσει κυρίω τι ευρωπαϊκέ χώρε. Ναι, προφανώ. Και θα σα πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Στη Βουλγαρία δεν υπήρχε, δεν υπήρχε αύξηση ρεύματο. Μηδέν mm -hmm. στου ιδιώτε. Mm -hmm. mm -hmm. Στη Σερβία επίση. Η βενζίνη και τα λοιπά αυξήθηκε. Η βενζίνη τώρα στην Βουλγαρία νομίζω είναι 1,35, mm -hmm. κάπου και 1,32-1,35, αλλά δεν έχουν φτάσει στα επίπεδα δικά μα. Συγκρατήθηκαν οι τιμέ. Δηλαδή αυτό έχει επηρεάσει κυρίω τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε ε, είναι συνδεδεμένε με το φυσικό αέριο και τη τιμή φυσικού αερίου, mm -hmm. που το ξέρουμε όλοι, mm -hmm. και έχουν εκτεναχθεί όλε τι τιμέ. Σε αυτέ τι χώρε δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν, δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Ναι, μάλλον γιατί, λοιπόν, γιατί, δεν είχαν την άμεση εξάρτηση από το φυσικό αέριο του ρωσικό. Όπως, δεν. το, όπως το έχουμε εμείς και την Φωστό. σύνδεση αυτή. Λοιπόν, mm -hmm. Λοιπόν, μάλλον λόγια λοιπόν δεν βλέπω, ναι μεν η Βουλγαρία έχει επηρεαστεί, η Σερβία έχει τόσο πολύ. Η Σερβία έχει επηρεαστεί με κάποιες εταιρείε, ε, οι οποίες είναι αρκετέ ε, ρώσικες, ρωσικών συμφερόντων κτλ. που με όλη αυτή την κατάσταση με, δεν μπορούν ναι. να μεταφέρουν χρήματα και όλα τα υπόλοιπα. Mm -hmm. Η ε, σερβική ε, αγορά ε. για τι ελληνικέ εξαγωγικέ εταιρείε εδώ πέρα παραμένει ένα ισχυρό παίκτη. Ε, ε βλέπω, αυτή, είναι, θα, είναι. έλεγα, θα έλεγα ισχυρό παίκτη. Ε, αν θυμάμαι καλά, είμαστε περίπου ε, στο 60% των 650 εκατομμύριων mm -hmm. δηλαδή περίπου στα 300 εκατομμύρια είναι οι εξαγωγές μας και περίπου 250 εξαγωγές mm -hmm. ε, 350 εξαγωγέ, εξαγωγές, να και 300 εισαγωγέ κτλ. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάρα πολλά. Υπάρχει φορολογικό Όχι σταθερό πλαίσιο; ε, ε, στη Σερβία. Στη Σερβία. Δηλαδή, αν θέλω να επενδύσω για τα επόμενα πέντε χρόνια, θα ξέρω τι μου γίνεται. Τα τελευταία ε, 15 χρόνια. Όσο και περισσότερα, η Σερβία όπω και η Βουλγαρία έχουν σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Και θεωρώ ότι το, το, το περιβάλλον, το οικονομικό, έχει σχέση με το πολιτικό. Δηλαδή, αν υπάρχει πολιτική ισορροπία, υπάρχει και οικονομική ισορροπία. Η Σερβία ε, είναι σε καλό επίπεδο. Είναι τουλάχιστον τραγικό, είναι τουλάχιστον τραγικό να, να φέρνουμε ω παραδείγματα πολιτική σταθερότητα και ισορροπία στη Σερβία και τη Βουλγαρία σε σχέση με την Ελλάδα, ε, που όταν θυμάμαστε πριν. πόσο δεν είναι μακριά, πριν 15-20 χρόνια. Που ουσιαστικά αντιμετα... αντιμετωπίζαμε τη Βουλγαρία και τη Σερβία περίπου σαν τρίτο κόσμο. Φτωχοί συγγενεί, σε, εντάξει. Σε... Σε... Σαν φτωχού συγγενεί. <laughs> σε σχέση με, την... με, την... με το προηγμένο Φυσικά. επίπεδο τη Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή του φέρνουμε ω παράδειγμα τη Σερβία και τη Βουλγαρία για το που θέλουμε εμεί να φτάσουμε. Ε... Σερβία, σε Βουλγαρία, Ρουμανία. Αφορά... Σε ό,τι αφορά <laughs> τη σταθερότητα <laughs> και τις... Του... Και της... Γιατί φαντάζομαι ότι εκεί πέρα δεν έχουν. έχουν αντιπαραθέσει προφανώ ε, πολιτικές τα, τα διάφορα κόμματα και στη Σερβία και στη Βουλγαρία αλλά έχουν και συγκροτημένες γραμμές σε, σε οικονομικό σε, πόσplace, είτε, δεν σε, αλλάζουν σε... υπάρχει σταθερότητα δηλαδή δεν κοιμάσαι Αλλιώ και ξυπνά αλλιώ. Εδώ εμεί τώρα έχουμε ζήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Τώρα να συζητάμε. πρωτοθυμηθούμε, που λέει και το τραγούδι. το κλείσιμο των τραπεζών. Έτσι, τον έμφυα, πληστρικό φόρο. Βάζουν. Τι, τι, τι να πρωτοθυμηθεί κανένα, mm -hmm. Χαθήκαν περιουσίε. Σα έλεγα μέσα, μα έλεγε εδώ ο φίλο ναι. μα. Ελάτε να τα πείτε στον αέρα. Έχουν χαθεί περιουσίε. Πάνω από 300.000 ακίνητα είναι στι τράπεζε mm -hmm. και στα funds. Πάνω από 400.000 είναι αποποίηση κληρονομιών. Μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι να παρακαλά να, 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 να μην σου γραφτεί να μην κλείτε, ακίνητο ναι. πάνω σου, Γιατί συνοδεύεται από ένα σωρό χρέη. Ναι. Αυτούμε. Και ξέρετε, ξέρετε τι προβλήματα έχουν πολίτε οι οποίοι αν αποποιηθεί εσύ. Πηγαίνει στου πλησιέστερου συγγενεί και έχουν βρεθεί άνθρωποι να του δεσμεύουν λογαριασμού που συζητούσαμε πριν. Λόγω του ότι δεν ξέραν. Έχουν κληρονομήσει ένα σπίτι και δεν ξέρουν και δεν το, το έχουν ξέρουν. κληρονομήσει. Γιατί αποποιηθήκαν Απίστε τα αδέρφια από του υπόλοιπου. Δεν το ξέρουν. Πάει αυτομάτω. Ναι, αυτομάτω. Και ξαφνικά ναι. βρίσκονται χρεωμένοι. Και λένε από πού είμαι χρεωμένο. Καλά, άλλη ιστορία αυτή, έτσι. Που ξαφνικά βρίσκεσαι χρεωμένο και σου δεσμεύει λογαριασμού χωρί να ξέρει γιατί. Δεν θα προάστασε ένα σημείωμα το Υπουργείο και να λέει οικονομικό. Α, εδω. Ανεξάρτητη αρχή. Α, δε. Που σημαίνει ότι. Ναι, α, δεν, α, καταρχήν ναι. δεν ελέγχεται από εμά. Το ναι. Κάποιοι άλλοι το ελέγχουν. Ε, εννοώ του Έλληνε. Ναι, 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 ναι. Τους Έλληνες, ναι, ναι, ναι. Ελλάδα, το ίδιο το κράτο. Ναι. Ελέγχεται από αλού. Σημαίνει ότι έχει οργανωθεί. Και στη δέσμευση λογαριασμών είναι η καλύτερη. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη υπηρεσία σήμερα στην Ελλάδα. Που σου δεσμεύει με ένα κλείσει του λογαριασμού και αν είναι να τον ξανα... Καλά, με... το δεν ελέγχεται από Έλληνε είναι άλλη μεγάλη Ντάξει. κουβέντα. Ελέγχεται από Έλληνε, ναι. ελέγχεται, ναι. αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. ε, γενικά το σύστημα το ελληνικό αυτή τη στιγμή υπάρχει, έχει τι δεσμεύσει και του περιορισμού μια εποπτεία που έρχεται σε συνέχεια του μνημονίου. Εντάξει, το ξέρουμε το, το έργο, το έχουμε καταλάβει. Θέλω να, να ρωτήσω κατά πόσον ισχύει πλέον αυτό που λέγαμε κάποτε ότι οι Έλληνε έχουν το 85% ιδιοκατοίκηση. Στο πρίσμα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουμε πάρα πολλά σπίτια τα οποία πλέον είναι προσημειωμένα, ε, ανήκουν αλλού, ε, οι, οι κληρονόμοι τα αποφεύγουν, έτσι. Ε, ισχύει αυτό το 85% τη ιδιοκτησία, πού βρισκόμαστε τώρα. Πούμε, λοιπόν, τη ιδιοκτησία, α πούμε. Βεβαίω γιατί... και δεν ισχύει. Ναι. Έτσι. Έχει πάει στο 71% επίσημα. Μάλιστα. Αλλά για αυτού οι οποίοι είναι τη αγορά, ξέρουν ότι δεν ισχύει ούτε το 71%. Δηλαδή... Και γιατί λέω ότι δεν ισχύει, Διότι ενώ ένα ακίνητο πρώτη κατοικία φαίνεται στο όνομά μου, Άλαια. αλλά στην ουσία από πίσω έχει 15 προσημειώσει mm -hmm. και ήδη διαπρα... διαπραγματεύομαι με τα μετοχή. Φαντς το οποίο έχει πάρει το ακίνητο, που mm -hmm. έχει πάρει, ε, ελέγχει το ακίνητο με Από τα, τα κόκκινα χρέη, δάνεια, έχοντας πάρει τα κόκκινα που δάνεια. Στην ναι. ουσία, λοιπόν, και αυτό το 71% δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Διότι πάνω από 300.000 ακίνητα είναι στα χέρια τραπεζών και φαντς. Mm -hmm. που, που δεν έχουν, λόγω του κορονοϊού, καθυστέρηση η πλήρη ανάπτυξη ε, το να τα, το, με τον τρόπο που είχαν σχεδιάσει να πάρουν τα ακίνητα από αυτούς οι οποίοι χρωστάνε, mm -hmm. αλλά σταδιακά ξέρετε, έχουν οργανωθεί και θα γίνουν χιλιάδες πληστηριασμοί. Χέρι... Ναι, πες, δεν Συγγνώμη, πες, δεν κατάλαβα ποτέ το εξή. Γιατί ένα σπίτι το οποίο είναι δεσμευμένο δεν έχει τη δυνατότητα να πουληθεί και να τραβήξει κατευθείαν η τράπεζα τα χρήματά τη και ο ιδιοκτήτη να βγάλει και 10 χιλιάρικα. Αυτό γίνεται με του πληστηριασμού. Τι ωραία ερώτηση αυτή. Με του μυστηριασμού από... αυτό γίνεται. Ε, μα δεν παίρνει, όχι. Περιμένω, ο ιδιοκτήτη δηλαδή. να πάρει, δηλαδή χρωστάω 80.000, να δώσω 80 στην τράπεζα και να πάρω και άλλα 20 για μένα, εγώ θέλω να πουλήσω 100. Ναι. Έτσι. Αυτό θα ήταν ωραίο, κάποιο να κοιμηθεί, να δει ένα όνειρο έτσι, και κάποια τη στιγμή έτσι, να ξυπνήσει έτσι. και να έχει γίνει έτσι. αυτό που είπατε εσείς Μα έτσι κάνουμε όλη τη δουλειά μα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, όχι όλοι. Πάμε όλοι. τώρα που ξυπνήσαμε, πάμε στην πραγματικότητα. Πάμε εκεί που κάνουν αυτοί που θέλουν να κάνουν τη δουλειά του και να βγάλουν τα τρελά φράγκα είναι άλλη ιστορία. πάμε στην πραγματικότητα τώρα. Λοιπόν, η πραγματικότητα ποια είναι, ότι τα αυτά, τα περισσότερα ακίνητα αγοραστήκαν το 2005. Και θα το πω σε νούμερα. Το 2005 είχαμε ρεκόρ μεταβιβάσεων. 215.000. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τότε λοιπόν οι τιμέ ήταν σχεδόν διπλάσιε. Σήμερα, σήμερα, όταν κάποιο έχει πάρει ένα δάνειο τότε 200.000 και δεν το έχει πληρώσει και τα λοιπά και με του στόχου και όλα αυτά, παραμένει στι 200.000 mm -hmm. περίπου, το ακίνητο μπορεί να κάνει 100.000-150. Mm -hmm. Μάλλον για λοιπόν δεν πρόκειται ο ιδιοκτήτη, το ξεχνάμε για να βγάλει. Ναι. Δεν βγάζει. Μάλλον για το βγάζει σε πληστηριασμό η τράπεζα. Το χειρότερο το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα μας, σε κάποιες χώρες δεν εφαρμόζεται, είναι ότι ενώ σου παίρνουν το ακίνητο, δηλαδή εγώ επέγραψε μια σύμβαση με μια τράπεζα mm -hmm. και μου προσημείωσε το ακίνητο. Mm -hmm. Μου παίρνει το ακίνητο, ξεπουλάει το ακίνητο ή ό,τι θέλει το κάνει, δικό τη είναι. Mm -hmm. Στην τελική ανάλυση, αφού δεν. Ε, ε, δεν... Αλλά εξακολουθώ να χρωστάω. Αλλά εξακολουθώ να χρωστάω και δεν μπορώ ότι αυτοκίνητο να έχω. Ωραία, και, και ό,τι μπαίνει στου λογαριασμού μου, λοιπόν, μου το θα παίρνουν κατευθείαν. Ωραίοι. Δεν μπορώ να βάλω τίποτα στο όνομά μου από εκεί και πέρα. Δηλαδή, καταστρέφεται η ζωή του Έλληνα. Ενώ σε άλλε χώρε, από τη στιγμή που χάνει το σπίτι, τελειώνει και τελειώνει Μα υπέγραψε μια σύμβαση, ναι. πήρε με Σου το, σπίτι, το ρίσκο χαίρετε. ο καθένα. Ναι. Αυτό. Και τελειώσαμε. Έτσι. Σου και επίση, το, το άλλο πήρε. που έγινε επίση στη χώρα μα σημαντικό είναι ότι όταν μεταβιβάστηκαν, πουληθήκαν τα δάνεια στο χι ε, θεσμικό επενδυτή, δεν έδωσαν το δικαίωμα με κάποιο τρόπο να μπορεί. Με την, εγώ δεν λέω με την ίδια τιμή, το 8% και το 10% mm -hmm. και το 15% που αγοραστήκαν, ξεπουληθήκαν τα δάνεια. Εγώ λέω με το 50%. Mm -hmm. Να δώσουν το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη mm -hmm. να πάει να αγοράσει αυτό το, το δάνειό του. Mm -hmm. Είναι δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία ισχύουν στη χώρα μα και έτσι γι' αυτό. Γύρω, το 70% ναι. δεν ισχύει. Είναι Μπράβο. πολύ χαμηλότερο οι ιδιοκατοίκοι στην χώρα μας Όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα και είχαμε και τις πρώτες ραγδαίε ραγδαίες και έντονες διακυμάνσεις στην αγορά κινήτων και στη μέσα κινήτων με την πτώση της αξίας πολλών κινήτων κτλ. Και, ξεκίνησε και το πρόβλημα αυτών με τα κόκκινα δάνεια, με τους πληστηριασμούς. Λέγαμε τότε, ε, συζητιόταν ευραίος, ότι ένα κομμάτι της πολιτικής αυτής είναι η στόχευση που υπάρχει να πάψει αυτό, να χτυπηθεί αυτό το φαινόμενο της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, διότι δεν συμφέρει κάποιους στη διεθνή αγορά κινήτων, το real estate. Ε, το real estate το βολεύει, δηλαδή η, η αγορά κινήτων αρέσκεται, προτιμά να δουλεύει με τα ενίκια από τις αγοραπολισίες. Τι, τι, τι παίζει εκεί πέρα, γιατί, γιατί υπάρχει ένα σύστημα που προτιμάει τον Έλληνα στον νίκη και όχι στο δικό του σπίτι. Καταρχήν, ε, θεωρώ ότι ο χειρότερος φόρος που έχει καταστρέψει του Έλληνε, δεν το λέγαν έμφυα. Κάπω αλλιώ. Το θυμάμαι το 2012 με τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου στο μακεδονία Φοράκινη τη περιουσία. Ναι. Όχι, κάπω αλλιώ τον είχαν ονομάσει αρχικά. Λοιπόν, ναι. ήταν αυτό ο φόρο. Ναι. Διότι ξαφνικά σε καλούσαν να πληρώσει για κάτι που δεν πλήρωνε. Mm -hmm. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι οι Έλληνε έχουμε τη μανία, το πάθο μα. Το χόμπι μα οτιδήποτε ναι. να αγοράζουμε ακίνητα. Μόλι ναι. βρισκόταν με χιλιάδε τετραγωνικά ακίνητα. Εντάξει, όλοι λέγανε να έχουμε ένα κεραμίδι στο κεφάλι μα δικό μα. Ε, είχαμε παραπάνω από ένα ναι, ναι. και συνεχίζουμε να το έχουμε αυτό το πάθο. Mm -hmm. Με αποτέλεσμα τότε να μην μπορούν να το απεξέλθουν και βεβαίω να βρεθεί να, να χρωστά πάρα πολλά λεφτά ναι. στι εφορίε. Mm -hmm. Τώρα, το ότι φτάσαμε στο σημείο το ότι οι τράπεζε θέλουν να πάρουν τα ακίνητα θεωρώ ότι είναι εύλογο. Έχει συνάψει μια συνεργασία mm -hmm. και η τράπεζα ω επιχείρηση. Θέλει να πάρει το ακίνητο αφού δεν πληρώνει. Ναι. Και μάλιστα για να πούμε και την άλλη πλευρά, είναι αρκετοί αυτοί που εσκεμμένα δεν πληρώνουν και κρύβονται πίσω από του νόμου. Mm. Δεν, δεν είναι και λίγοι και αυτοί, και είναι και αρκετοί οι οποίοι ενώ έχουν να πληρώσουν 10 χρόνια δόση δανείο μένουν μέσα στα σπίτια. Ναι. ναι. Γιατί ακόμη δεν του το έχουν πάρει. Mm -hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αυτό που λέτε, το ακούω και εγώ και το διαβάζω ότι σε άλλε χώρε mm -hmm. κυρίω γίνονται μεγάλα συγκροτήματα όπου μεγάλε εταιρείε uh, τα έχουν, όπω στη Γερμανία κτλ. Στη διαχείριση. Και έχουν τη διαχείριση και τα νοικιάζει. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα φιλοσοφία uh, λαού. Α πούμε και οι Σέρβοι και οι βούλγαροι γειτονικοί μα, uh, όλοι mm -hmm. uh, έχουν τη μανία με τα κινητά. Ναι. Δεν ξέρω αν την έχουν κολλήσει από εμά, αλλά ναι. το έχουν αυτό. Από εκεί και πέρα, uh, οι θεσμικοί επενδυτέ, αυτό που κοιτάνε, κύριε Μωησί, είναι οι αποδόσει. Mm. Δηλαδή δεν είναι ότι κατευθύνονται. Ε, να κάνουμε μεγάλα συγκροτήματα ε, για να τους βάλουμε όλους εκεί και να παίρνουν τα ενίκια αν δεν έχεις χρήματα mm -hmm. αυτό ξεκινάει από, από, από τους πολιτικούς mm -hmm. από τις πολιτικές αποφάσεις αν οι, πολιτικ, αν οι πολιτικοί πάρουν αποφάσεις όπου δεν σε συμφέρει πλέον να έχεις ακίνητο mm -hmm. θα πας στο ενίκιο mm -hmm. αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός και μετέπειτα η ενεργειακή κρίση και η εισβολή mm -hmm. η αγορά άρχισε πλέον ε, να, πηγαίνει, να βρίσκεται το, το δρόμο της Uh, Τώρα εκτροχιάστηκε πάλι, δηλαδή. Τι γίνεται. Ε, είναι μια αμφίβολη κατάσταση. Χθε ήμουν με έναν κατασκευαστή και μου έλεγε ασούμε, ότι ε, κάποιοι τη αντιπαροχέ τη παγώνουν, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Ενώ εδώ δεν Γιατί Έχει αυξήθηκε πάρα πολύ το κόστο. Ε, αυξήθηκε το κόστο. Ε, ε, δεν ξέρουν πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη δεν, δεν αντιμετωπίζουμε ε, τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο, μόνο για την Αθήνα. Θεωρώ όμω ότι αργά ή γρήγορα θα βρούμε το δρόμο μα, διότι μια σχεδόν. 12-15 χρόνια που έχουν συμβεί όλα αυτά, αρκετά παιδιά, αρκετοί νέοι τότε, νεαροί, τώρα έχουν ενηλικιωθεί και όχι μόνο και μεγάλοι, ε, μεγάλοι άνθρωποι mm -hmm. που έχουν την ανάγκη για στέγαση. Mm -hmm. Και αυτό το λόγο στο ότι έχουν αυξηθεί αρκετά τα ανίκεια που μας έλεγε πριν που το λέγατε mm -hmm. με, με, το κλύδιο, ναι, mm -hmm. με τον Άρη, είναι ότι 12 χρόνια περίπου δεν υπήρχε ανοικοδόμηση 300.000 ακίνητα είναι στι τράπεζε που δεν έχουν μπει στην αγορά. Η αγορά δεν έχει βρει την ισορροπία τη. Γιατί αν τα ακίνητα των τραπεζών, τα δεσμευμένα και των φαντ, μπαίναν στην αγορά, θα υπήρχε μια ισορροπία. Και τώρα δηλαδή είμαστε στο μετέχνιο το να μπορέσουμε να, να βρούμε αυτή την ισορροπία μα. Οι κατασκευές ξεκινήσαν με από το 2018 έντονα, νε. 17, από τη θέρμη πιο έντονα και μετά προς την πόλη. Με άλλα λόγια, λοιπόν, θεωρώ ότι τα επόμενα, αν δεν γίνει τίποτα άλλο... Πρώτα Θεός, νε. γιατί τόσα γίνονται, δεν Ναι, ναι να μας έρθει τίποτα άλλο στο κεφάλι Δεν ξέρουμε, δηλαδή... <χλώ> Ποιο μπορούσε να σκεφτεί κάποτε πανδημία, ε, α ναι. πούμε, θα κλειστούμε στα σπίτια μα. Τώρα ενεργειακό, πόλεμο, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν υπάρξει κάτι άλλο που να μα επηρεάσει, mm. θεωρώ ότι τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια θα βρεθεί ισορροπία και ότι δεν μπορεί να ζητά, κύριε Άρη, που λέγατε πριν, 600 ευρώ ενίκιο στον Εύωσμο όταν ο άλλο παίρνει λιγότερο από 600 ευρώ μισθό. Με άλλα λόγια, είναι, είναι παράλογο, χωρί να σημαίνει ότι δεν θα θέλαμε, δεν θα επιθυμούσαμε όλοι ναι. τα ενίκια να είναι και χίλια ευρώ, αλλά να μπορούμε να τα πληρώνουμε. Mm -hmm. και μάλιστα, mm -hmm. μία έρευνα που mm -hmm. διαβάζετε πριν που μου είπατε. Μου λέει, ένα φίλο προχθέ, μου λέει ένα φίλο, λέει, λέει φίλε, λέει βαγγέλη μου λέει. Εδώ συζητάμε ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία ξανά να επιστρέψουμε σε όρου ανάπτυξη. Εγώ λοιπόν που έχω μια επιχείρηση που την αναπτύσσω και θέλω να την αναπτύξω και θέλω να βάλω λεφτά στην επιχείρηση, ξαφνικά για να βρω επαγγελματική στέγη, τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό. Πώ με βοηθάει εμένα αυτή η ιστορία να προχωρήσω στην ανάπτυξη, Δηλαδή, η ανάπτυξη, για, για, να, για να, πάμε σε ανάπτυξη, πρέπει να μπορέσει να, να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι όμοιρο σε μια κατάσταση επα... αύξησης τεράστια αύξηση επαγγελματική στέγη. Που δεν ξέρω τώρα, εδώ το, φοβάται ο Γιάννη Θεωριό και το, 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 το Θεωριό και το, το Γιάννη μου φαίνεται. Τι ωραίο, παίζει με ωραίο την επαγγελματική στήριξη. Ωραίο θέμα. Τι λοιπόν, παίζει. Πριν χρόνια, ναι. ε, το 2016 17 κάπου εκεί 2017 mm -hmm. ήταν, ε, είχε βγει η μόδα τη Airbnb, ναι. βρεχόνια μίσθωση. Mm -hmm. Σωστό. Και είμαι καλεσμένο σε κάποιο συνάδελφο σε ένα mm -hmm. κανάλι κτλ. Και, και περιμένω να του πω πόσο ωραία είναι όλα αυτά κτλ. Τέλο πάντων να έμεινε έκπληκτο, γιατί είχε μια σειρά, είχε γράψει ερωτήσει που θα μου κάνει και εγώ του είπα τα αντίθετα. Λοιπόν, προσέξτε τι έχει γίνει. Όλοι μιλούν, μιλούσαν, μάλλον κάποτε mm -hmm. τώρα το σταματήσαν και καλά κάνανε, ότι η αύξηση των τιμών στι κατοικίε φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση. Το θυμάσαι αυτό. Ναι, Εγώ ναι, έλεγα ναι, ότι δεν ναι. φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση. Ναι, ναι, γιατί ναι. όλα γίνανε Airbnb, λέγαμε. Ναι, γιατί, γιατί ο μεγαλύτερο αριθμό των ακινήτων που σήμερα είναι στη βραχυχρόνια mm -hmm. τι είναι πρώην επαγγελματικέ στέγε. Ναι. Mm -hmm. Και όχι κατοικίε. Ναι. Και το έλεγα εγώ από τότε. Ότι κοιτάξτε, ε, αυτό που έχει ένα γραφείο που δεν μπορεί να το νοικιάζει, ναι. που έχει ένα βιοτεχνικό χώρο. Και... Ρίχνει δε... μέσα ένα κρεβάτι, ένα καναπέ και ένα και κάνει το... και ένα κέννη στον μπάγκο. Κάνει και το κάνει βραχή χρόνια Συγγνώμη, στην Πτωλεμέων, δηλαδή τώρα για παράδειγμα, ή στη Βαλαωρίτου του δεν υπάρχουν χώροι μεγάλοι που να μπορούν να τι νοικιάσει κάποιο ω επαγγελματική στέγη σε μία φυσιολογική τιμή. Λοιπόν, τι έχει συμβεί Ξέρουμε όλοι τι μόδε. Μόδα είναι mm -hmm. και πέρασε, ξέρουμε mm -hmm. τι τάσει. Η τάση λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια, και εγώ πιστεύω λογικά, ήταν να κάνουμε κάτι που να μα επιφέρει κάποιο εισόδημα. Το να τον νοικιάζαμε πριν δύο, τρία, πέντε χρόνια σε κάποια επιχείρηση, καταρχήν δεν υπήρχε επιχειρηματία ναι. που να, ναι. να ψάχνουμε okay. μεγάλο χώρο. Σωστό. Η Μπράβο. ανάγκη λοιπόν, και χαίρομαι που το θέτετε σήμερα εδώ, άρχισε πλέον να δημιουργείται τα τελευταία ένα δύο. χρόνο, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Μάλιστα. Αυτό θα ενταθεί. Και θα με θυμηθείτε σε κάτι άλλο και σα το λέω εδώ. Καταγράφεται κιόλα mm -hmm. ότι μετά από κάποια χρόνια, όλοι αυτοί που έχετε δει, Όλοι. Ένα αριθμό αυτών που έχετε δει, Πρώην βιοτεχνικού mm -hmm. χώρου, Πρώην γραφειακού χώρου, που, που τα κάνανε βράχη χρόνια μίσθωση. Θα τι θα κάνουνε, Θα τα κάνουν γραφεία. Και γιατί θα γίνουν γραφεία, Γιατί με ρωτάει κάποιο, Και πώ θα γίνουν γραφεία, Γιατί θα γίνουν γραφεία. Είναι απλό. Θα σα πω με αριθμού. Ένα στούντιο και μα παρακολουθούν διάφοροι mm -hmm. τώρα, α σκεφτεί ο καθένα αν έχει και ακίνητο με βραχυπρόθεσμη mm -hmm. Εγώ σα λέω ότι κάνει 1000 ευρώ τζίρο. Ναι. Είναι καλό. Mm -hmm. Είναι okay. από περίπου. Ο, 20 μέρε να είναι μισθωμένο. Ναι. Καλό λοιπόν, είναι. Με ένα νίκη που θα π, π, έπαιρνε 30 ευρώ, ευρώ την ημέρα, ναι. να κάνει 1000 ευρώ. Ναι. Ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Ακούγεται καλό ω πρώτο αριθμό. Μια χαρά. Τώρα ε, θα για Πού να βγάλω τα 1000 ευρώ. Θα σα πω αρκετά. Καταρχήν, αυτό το ακίνητο, και ό,τι σα λέω είναι απόλυτο έτσι, ναι. δηλαδή είναι έτσι. Mm -hmm. δεν, δεν είναι παράδειγμα, είναι αλήθεια. Πραγματικό είναι αυτό. Λοιπόν, ε, κόστο ενέργεια 280 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, φορολογία είναι και κάποια άλλα ακίνητα, μέσο όρο 20%. Εντάξει. Mm -hmm. Booking ή οποιοδήποτε άλλη, ε, 15 με 18, 18 με 20%. Προμήθεια. Ε, λοιπόν, mm -hmm. αν πάρουμε. 28% 30%, 30 είναι η ενέργεια. Ναι. Λοιπόν, και ένα 35% θα πω τα υπόλοιπα, έτσι, που έχουμε 65%. πάει 65. 65%. Λοιπόν, καθαρισμός, καθαρισμός, κοινόχρηστα, βενζίνες, χρόνος, 65% να το, να το, βάλουμε ένα 15% ναι. που πήγαμε, Μισό λεπτό, η, η καθαριότητα χρεώνεται μέσα στα χρήματα που παίρνει. Γι' αυτό λέω. Κάποιο όμω το καθαρίζει. Όταν λέω καθαριότητα, πάει εκεί, έχει κάποια. Ναι, από τα χίλια ναι, ευρώ που παίρνει. Από ναι. τα χίλια ευρώ που παίρνει, okay. κάποια okay. χρήματα στην εικόνα. Λοιπόν, Απορριπαντικά και όλα τα χρήματα στην εικόνα. Αν βάλετε και την καθαριότητα τη δίνει, δεν βγαίνει. Λοιπόν, εγώ το λέω έτσι, απλά. Mm -hmm. Λοιπόν, με άλλα λόγια, στο 80%. Τι σου έμεινε, 200 ευρώ. Αυτό λοιπόν σταδιακά, γι' αυτό σα λέω. Mm. Θα αρχίζουν να τα γκρεμίζουν και θα τα κάνουν ε, γραφεία. Διότι μέχρι τα προηγούμενα όλα χρόνια η μίσθωση γραφείων ήταν περίπου στα 3 με 5 ευρώ. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, επειδή δεν υπάρχουν γραφεία, έχουν αυξηθεί οι τιμέ και έχουν πάει από 5 δύσκολα 8 και 10 ευρώ. Όταν θα φτάσει κάποιο στο γραφείο του, κυρία Γκέλη, να, τον, να μπορεί να τον νοικιάσει 10 ευρώ, λοιπόν, ένα γραφείο λοιπόν, των 100 τετραγωνικών, πόσα λεφτά παίρνει, 1000 ευρώ. Ε, γιατί να καθίσει αυτό, έχει βρέχει χρόνια μίσωση και δεν παίρνει τα χίλια ευρώ καθαρά στην τσέπη του και έχει μόνο τη φορολογία του και δεν τρέχει νύχτα μέρα γιατί θα σε πάρει τηλέφωνο ο τουρίστα ότι χάλασε σωστά, το καζανάκι, δεν ξέρω τι κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα. Mm -hmm. Μάλλον για λοιπόν τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια θα δούμε και αυτή την αλλαγή. Άμεσα τώρα δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Δηλαδή, αν κάποιο ψάχνει ένα χώρο. Επίση, εδώ να κάνω. Χώροι, όχι ναι. Οι χώροι που υπάρχουν καταρχήν. Οι περισσότεροι χώροι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Mm -hmm. Είναι πρώην βιοτεχνικοί mm -hmm. οι οποίοι θέλουν Θαλύω να γίνουν. Και είναι λίγοι οι χώροι οι οποίοι είναι σε καλή κατάσταση και οι τιμέ του είναι εκεί, κοντά στα 7, 8 και mm -hmm. μέχρι 10 ευρώ το τετραγωνικό. Επίση, παραλήρημα όσων έχουν ισόγεια καταστήματα, όπου γίνονται σημεία μετρό. Το μετρό, πρώτο Θεό, θα γίνει το 2023. Πρώτο Θεό, έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, του έχει πιάσει ένα παραλήρημα. Δηλαδή, πάνε και ανεβάζουν τι τιμέ με ε, ε, δεν ξέρω τι ρυθμού. Ε, καλά, 21 έχουμε. 22 έχουμε, ε, ένα 22, χρόνο. Ναι, 22 έχουμε, σωστά. Να σου πω ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί, σε ένα χρόνο. Καλά, και σε ένα. υποθέσουμε ότι το ακίνητο σου είναι στο καλύτερο σημείο, εκεί που βγαίνει από το μετρό. Ναι. ναι. Σημαίνει ότι θα έχει τόση πολλή δουλειά που εσύ μπορεί να τον νοικιάσει 20 για παράδειγμα. Ε, συγκεκριμένο παράδειγμα μια φίλη, η οποία έχει ένα ακίνητο στην, κάπου στην Δελφόν, σε μια στάση. Ναι. Μετρό. Ναι. <laughs> λοιπόν, σήμερα πόσο τον νοικιάζει. 400, 350, 400 ευρώ. Μου το έδωσε για να τον νοικιάσουμε. Τι τιμή είπε. Δύο χιλιάρικα. Δυόμιση. Α. Ναι. ναι. Θα μου πείτε θα τα πάρει. Κάποιοι θα τα πάρουν. Καταρχήν, οι μεγάλε αλυσίδε δεν τοποθετούνται την ημέρα που ξεκινάει το μετρό. Mm -hmm. Τοποθετούνται από νωρί. Γι' αυτό, αν δείτε στην. Ε, ε, υπάρχουν κάποιοι, να μην πω το όνομα τη αλυσίδα. Ναι, 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 η οποία ναι, ναι. έχει ω στόχο την ανάπτυξή τη σε στάση μετρό. Μπράβο. Και στην Αθήνα και εδώ. Mm -hmm. Τοποθετούνται από νωρί. Mm -hmm. Μάλιστα. Μάλλον για λοιπόν. Πράγματι η αγορά και είναι λογικό θα αλλάξει. Και οι τιμέ των καταστημάτων που είναι γύρω από τι από τάσει μετρό θα αυξηθούν. Και είναι λογικό mm. και καλά θα κάνουν να αυξηθούν, γιατί αν πάρουν αυτά τα λεφτά τα 2,5 mm. σημαίνει θα ότι κάτι κινείται, κάποιο έχει να τα δώσει. Σωστά. Το θέμα είναι με τι κατοικίε, όταν του ζητά 600 και δεν έχει να τα δώσει, και του έρχεται το ρέμα 400 ευρώ, τι κάνει. Ναι. Και τελικά δεν πληρώνει. Έτσι. Με το κομμάτι τη ε, στέγασης στέγαση, ακούμε καινούρια προγράμματα να προωθεί η κυβέρνηση για την στέγαση των νέων. Για νέα ζευγάρια, ε, μέσω ΑΕΔ, για εργατικέ κατοικίε, για ένα σύστημα ουσιαστικά επιδότηση των εργαζόμενων, των ανέργων, των εργαζομένων, προκειμένου να αποκτήσουν τη δική του στέγη. Αυτά πώ τα βλέπετε εσεί οι άνθρωποι τη αγορά ακινήτων και αν εντοπίζετε κάπου προβλήματα και ποια μπορεί να είναι αυτά. Καταρχήν, αυτό το πρόγραμμα το εφαρμόζει η Σερβία, ξέρετε. Ναι. Κάθε νέο ζευγάρι που πάει να αγοράσει ακίνητο παίρνει 20.000 χιλιάρικα από το κράτο. Δηλαδή, Άτοκα. Ναι, άτοκα. Το, 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 το τα χαρίζει. χαρίζει. Ναι, αλλά ναι, δεν ναι. είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Είναι ένα άλλο πρόγραμμα. Ναι, εντάξει. <laughs> 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 και η Ρουμανία. Έτσι. Αυτό είναι <laughs> άλλο πρόγραμμα. <laughs> δεν είναι δικό μα πρόγραμμα αυτό. <laughs> Εγώ λέω κάτι παρόμοιο τότε. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. 20 χιλιάρικα του δίνει. Γι' αυτό και ξέρετε οι τιμέ. <laughs> αν <να> πάτε Βελιγράδι. <laughs> λοιπόν, ναι. κάτω από 2.000. Γιατί Γιατί ηλικίε μιλάμε. Για νέα ζευγάρια. Ναι. Δεν, δεν, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω. Ε, αλλά... Ρωτάω, πα και, και μα πιάνει, πιάνει τίποτα. Αυτό ήταν πιάνει. το <laughs> ερώτημα. Να χωρίσουμε, ξαναπατρευτούμε. Εσά, κυρία <laughs> Κέλλη, <laughs> σα νομίζω ότι είστε μέσα αυτή την. Έτσι. Γι' αυτό σα κάλεσα, κύριε Γεωργάκη. Και μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε και ερώτημα απευθεία μόλι φύγω από εδώ. Και αν είναι να πάτε εκεί. Εμεί ενδιαφερόμαστε σοβαρά, βεβαίω. Ε, καταρχήν μέσα στο Βελιγράδι δεν μπορεί να πει ναι. να κάτω από 2.000 έτσι. Ναι. 2 ,2 oh, δεν είναι Δηλαδή Θα σου δώσουν εσένα 20.000 και θα βρει τι σπίτι. Και πόσα θα σου λείπουν μέχρι να. Δεν ξέρω. Θα πάρει και, yeah, και δάνειο. και μετά στο πάρει τράπεζα. Α, ah, μπράβο, εκεί που καταλήγουμε. <laughs> <δουλειες> να έχουμε. ναι, <laughs> έτσι. <laughs> 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 λοιπόν. είχα, είχα διαβάσει ένα άρθρο, μια δημοσίευση τη Eurostat, που έλεγε ότι η Ελλάδα mm -hmm. έχει τα φθηνότερα κίνητα, mm -hmm. ο τίτλο, και mm -hmm. ωραίος τίτλος. Η Ελλάδα έχει τα φθηνότερα κίνητα και τα ακριβότερα για του Έλληνε. Μάλιστα. Mm -hmm. Ωραίος τίτλος, δεν είναι. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό το λέω εγώ αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Mm -hmm. Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πόλο έλξη. Ιδιαίτερα των πολιτών των Βαλκανικών χωρών, ναι. διότι αυτή τη στιγμή έχουμε από τα φθηνότερε τιμέ. Είναι ακριβότερα για του Έλληνε γιατί, γιατί είναι χαμηλά τα εισοδήματά μα mm -hmm. και δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε, έτσι. Άρα είναι... έχουμε επενδυτέ ξένου, μπορεί κάποιο να έρθει και να αγοράσει ένα ακίνητο και να το τα χειριστούμε. Θα έπρεπε να έχουμε. Και ξέρετε mm -hmm. γιατί, εγώ πάντα ήμουν τη άποψη, αυτό που λένε ότι θα μα πάρουν τα ακίνητά μα κτλ. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να πάρει στην πλάτη ή στην και να φύγει είναι το ακίνητο. Mm -hmm. Όλα τα υπόλοιπα τα παίρνει. Και πάντα έλεγα και συνεχίζω να το λέω ότι ο καλύτερο τουρίστα είναι ο ομόνιμο τουρίστα. Δηλαδή, ήρθε κάποιο και έκανε διακοπέ. να πει 1000 ευρώ. Μα ναι. αν αγοράσει ένα κινητό, θα σε αφήνει συνέχεια. Ναι. Mm -hmm. Καταλάβατε. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει ό, όχι μόνο όπω είναι προορισμό τουριστικό, αλλά για αγορά κατοικία. Να, για... να τα πούμε αυτά, σα που διαμαρτύρονται, επειδή έχει ο Ζάεφ σπίτι στη Χαλκιδική, επειδή έχει ο πρώην πρόεδρο Βουλγαρία σπίτι στη Χαλκιδική. Έτσι. Ξέρετε, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά επίση, γιατί τα έχουμε περάσει ναι. και πλέον δεν, τα, δεν είναι ότι τα διαβάζαμε στο Πανεπιστήμιο σε κάποιο βιβλίο, ότι η αγορά κάνει κύκλου. Mm -hmm. Και με άλλα λόγια, ποτέ δεν πάει μόνο προ τα πάνω. Έτσι. Έρχεται και προ τα κάτω. Όταν λοιπόν οι Άγγλοι. Θα σα λέω βιωματικά α, στοιχεία τώρα. Όταν οι Άγγλοι ήταν από του πρώτου που είχαν μπει στη Βουλγαρία mm -hmm. έτσι, και αγοράζανε από το ίντερνετ. Ήταν και οι πρώτοι που φύγαν. Με το που έγινε η οικονομική κρίση, mm -hmm. τα ξεπουλήσαν όλα. Μάλλον για λοιπόν, το ακίνητο αφού θα το πάρει, όποιο ξένο θα το πάρει, κάποια στιγμή θα ξαναρθεί στα χέρια των Ελλήνων. Ναι. τοπικών. Mm -hmm. Είναι βέβαιο. Αυτό δεν το ξέρει. Θα το κάνει. Αυτό είναι και μια καλή απάντηση στο επόμενο ερώτημά μου. Δηλαδή Αυτό που φοβούνται πολλοί ότι αν θα μα αγοράσουν οι ξένοι τελικά δεν θα έχουμε. Στην πρώτη θα... ευκαιρία έχουν θα φύγει και οι ξένοι. Να έχουν μείνει εδώ. Μπράβο. Αυτή είναι mm -hmm. η απάντηση. Δηλαδή. Υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Έχει πέσει το ενδιαφέρον. Δεν Γενικά όλη αυτή η κατάσταση. Καλή είχα με λάθο. που. Έχει, έχει μειωθεί το ενδιαφέρον. Ναι. Ενώ πήγαμε το 18, 19, μπήκαμε σε ένα καλό δρόμο, σε μια ανάπτυξη. Ε, ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα νούμερα που mm -hmm. ανακοινώνει η κυβέρνηση. Έτσι, Προφανώς, το 6%, ναι. το 7% και το 8%. Εντάξει, μιλάμε, λένε. Εγώ, την το 1% ή ανάπτυξη που νιώθουμε εμεί. Και τη νιώθαμε αυτή την ανάπτυξη. Mm -hmm. Λοιπόν, μετά με τον κορονοϊό, καλά που συντονιστήκαμε πλήρω κτλ. Και, mm -hmm. και το δεύτερο με το ενεργειακό και τα υπόλοιπα. Θεωρώ όμω ότι. Ε, το θεωρώ βέβαιο ότι τα επόμενα ένα-δύο χρόνια αυτό θα βελτιωθεί και η Ελλάδα, και στην Ελλάδα πάλι θα ξεκινήσουν οι ξένοι να αγοράζουν ακινήτα. Μάλιστα. Ποιοι, ποιοι είναι οι πιο έτσι, δυναμικοί πλέον. Δηλαδή κάποτε είχαμε τους Ρώσους, μιλάγαμε για τους Ρώσους. <συσκοί> Τώρα τη θέση των Ρώσων ποιοι θα πάρουν στο δυναμικό αγοραστικό κοινό ελληνικών ακινήτων. Οι Κινέζοι. Οι οι αλλά με η Χαλκιδική δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν. Θα, δεν είναι παρόμοιο γιατί mm -hmm. όταν εμεί λέγαμε ο Ρώσο, mm -hmm. ε, το μυαλό μα πήγαινε, οτι έλεγε η ιδιοκτήτη, Μα δώσε σε κανενα Ρώσο ρε παιδί μου. Ο έλεγε έλεγες, μα, ο λεφτά ο, ο άνθρωπο yeah. yeah. με τη βαλίτσα που ερχόταν. Yeah. Έτσι. Το ακριβώ αντίθετο που επενδύουν όμω στη χώρα mm -hmm. είναι οι Ισραηλινοί. Yeah. Αλλά πώ είναι ο Ρώσο, καμία σχέση. Yeah. Το αντίθετο. Yeah. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα Ρώσο ο οποίο αγόρασε ένα σπίτι στη Χαλκιδική και υπήρχε ένα εκεί παραμεσίτη, ο οποίο του πήρε 700 χιλιάρικα. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Ρώσο μαθαίνει ότι αυτά τα σπίτια δεν πήγαιναν πάνω από 500. Ναι. Του βγάλε 200 χιλιάρικα. Mm -hmm. ε, λοιπόν, πώ ήταν αυτή η κατάσταση που ζήσαμε εκείνο το όνειρο, ναι. τώρα ζούμε ένα άλλο. Του Ισραηλινού, οι οποίοι σε γονατίζουν. Ε, καλά. Κάτω από 1000 ευρώ καλά, λέμε τώρα. και αφού το έχουν ψάξει από χίλιε μεριέ. Ε, έτσι. λοιπόν, αυτή είναι η επενδύσει σήμερα. Για τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα γίνονται από Ισραηλινούς. Δηλαδή, Όποιο καίγεται. Ειλικρινά να καίει όμως, πώς το όμω, πώ το λένε να. Ναι. Ε, μπορεί να αναπουλήσει να αυτού. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δεν νομίζω. Ε, δεν, δεν υπάρχει κινητικότητα να πει ότι αυτό το target group είναι έτσι. Οι ξένοι. Ε, σταδιακά πιστεύω ότι οι ξένοι, αφού ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί είναι το πρώτο καλοκαίρι, mm -hmm. που πάμε να μπούμε ομαλά από το θέμα τη πανδημία. Ναι. Αλλά βεβαίω έχουμε το ενεργειακό και τον πόλεμο. Θεωρώ ότι δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ ε, ομαλοποιηθεί η κατάσταση, οι επόμενοι που θα επενδύουν στη χώρα μα είναι οι Βαλκάνοι. Βαλκάνοι, τελικά περιμένουμε για, τη Για, και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα μιλάμε. Έτσι. Ναι. Όχι τη χώρα μα, για τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. ναι, προκαλεί μια αίσθηση. Ναι, προκαλεί. Ναι. Αυτό Γιατί που κάποτε, λέγαμε νωρίτερα. Κάποτε ε? μα βλέπανε εμεί και... ω ε, ναι. επενδυτικού. Ε... Κάποτε ε... πηγαίναμε, ναι. αγοράζαμε εμεί. Ναι, Έτσι. πηγαίναμε, αγοράζαμε εμεί. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Ναι. Η ζωή κάνει κύκλου. Σωστό. 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 Αρκεί να παίρνουμε και εμεί τα παραδείγματά μα. Και αυτό. να βλέπουμε τι γίνεται γύρω και να, να προσαρμόζουμε λιγάκι και την πολιτική μας. Κάποια είναι στο μας. χέρι μας, Έτσι. κάποια όχι. Έτσι. Αλλά αυτό Σωστά. που είναι στο χέρι μας τουλάχιστον, mm -hmm. ας κοιτάξουμε να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν και να μην το ζήσουμε στο μέλλον. Α, μπράβο. Κώστα Γεωργάκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σου. Εγώ εδώ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ 98. θερμά.